έρχεται από τον Πινέλη, μπάλα έξω στον Γκάλι. Γκάλι στη διείσδυση και φάουλ από τον Κολτεμπέλα. Ο Γκάλι ζητάει να μετρήσει το καλάθι του Γκάλι, γιατί καθώς είναι τραυματίας ο Μπρουναμόντι, η ιταλική ομάδα δεν έχει εναλλακτική λύση σε playmaker. 7-3. Συνεχώς δείχνει να έχει βρει τις ισορροπίες. 7-3 και είναι και στην επίθεση. Ένα ελεύθερο σούτ από τον Αλβέρτη και 7-6 με αυτή τη βόμβα τριών πόντων του νεαρού που εξελίσσεται σε ένα μεγάλο σούτερ. Θα αυτός τις πάσεις και όχι εμείς. Γκάλις. Θα μειώσει σε 19-10 και έχουμε το τρίτο time-out του αγώνα. Αυτή που καλή άμυνα του Ματαβούκα. Τυριούνις για τον Γκάλι, προσπάθεια βουλιασμού. Πάει ο Βολκόφ για το lay-up και θα μειώσει σε 19-12. Μία καλύτερες επιλογές. Γκάλις. Θα ανακερδίσει την μπάλα. Επιμένει προς το καλάθι των Ιταλών και μειώνει σε 19-14. Μωρέτσι. Να ο Παναθηναϊκός που με 3 αλλεπάλληλα καλάθια από τους 11 πόντους πήγε στους 5. Καρέρα. Πάντα Βολκόφ έξω στον Γκάλι. Το σούτ υποπιέσει και 19-16. Ο Παναθηναϊκός σε απόσταση σχεδόν αναπνοής. Με 3 πόντοι. Έχει πετύχει ένα σερί 8-0. Βάλε και από τον Πινέλη που δεν σφυρίζεται. Γκάλι. Για τον Βολκόφ που πάει στο lay-up. 19-18 το Παναθηναϊκό. Που κάνει ένα 10-0. Ανέλπιστο. Και απειλεί πλέον τους Ιταλούς. Rebound από τον Βολκόφ. Γκάλις. Περίπτωση ευνηδιασμού. Και το lay-up από τον Βολκόφ δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Με 19-20 ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά. Ήταν το πρώτο καλάθι των Ιταλών. Και αυτό για 3 από τον Σάσα Ντανίλοβιτς. Γκάλις. Με καλές προϋποθέσεις ο Φαρίς. 22-22. Ο Βολτεμπέλα... δεν πάει πολύ κοντά του, έτσι ο Γκάλις έχει ευκαιρία για καλό σουτ από μέση απόσταση και πάλι τον αντίπαλο, ο Γκάλις στην αντεπίθεση. Πάντα Γκάλις, χορεύει, πασάρει έξυπνα στον Πυριούνι, αλλά αυτό θα τον σταματήσει ο Καρέρα και Γκάλις για νέο εφηλιασμό, 3 Παναθηναϊκοί με 2 Ιταλούς. Παταβούκας, νέο καλάθι, 22-26 από τον γκάρ του Παναθηναϊκού και time out γρήγορα από τον Μπούτσι, τον προπονητή του Μπάκλερ. Γκάλις. Ο αρχηγός και ηγέτης του Παναθηναϊκού. Με αντίπαλο τώρα τον Σάβιο. Ένα δύσκολο σουτ. Η μπάλα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν. Ο Γκάλις τώρα αργά. Πάει για το lay-up. Πασάρει έξυπνα στον Βράνκοβιτς που θα καρφώσει την μπάλα. Το έγινε κεφάουλ εκεί που δεν σφυρίχθηκε. 25-28. Ξανά η φάση. Το πάσιμο. Η έξοχη ασίστ από τον Γκάλι και το κάρφωμα από τον Κυριώδη Βράνκοβιτς. 4 λεπτά και 10 δεύτερα πριν από το τέλος του χρόνου. Mm-hmm. 27-30, ακόμα 1-3 λεπτά και 40 δεύτερα πριν από το τέλος του χρόνου. Mm-hmm. 27-31. Φοβάται τον Βράνκοβιτς. Νέα περίπτωση εμβολιασμού. Παταβούκας φρενάρει τον ρυθμό. Γκάλις το σούτ απ' έξω. Και νέο καλάθι. 27-36. Αυτό ήταν για 3. Ο Παναθηναϊκός στους 9. 2,5 λεπτά σχεδόν πριν από το τέλος του μηχρόνου. Γκάλις. Πάντα Γκάλις. Προσπαθεί να ξεφύγει και με φάουλ από τον προσωπικό του αντίπαλο. Υπάρχει μια λογομαχία εκεί ανάμεσα στον Γκάλι και στον Κολτεμπέλα. Ο Ιταλός ομολογουμένος παίζει σκληρά τον αντίπαλό του. Είδαμε εδώ με το δεξί χέρι κατέβασε κάτω τον Γκάλι. Παταβούκας. Γκάλι. Ελίθεται, θα νικήσει όλους τους αντιπάλους του 54-55. Ο Νίκος Γκάλις που συνεχίζει να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Αν και σε αυτά τα 8 πρώτα λεπτά είχε περιοριστεί κάπως η επιθετική του δράση. Γκάλι. Το μαρκάριο Σάβιο τώρα. Ελεύθερος ο Αλβέρτης στο σουτ και θα πετύχει για 3. 54-58. Παναθηναϊκός παίρνει πάλι μια απόσταση 4 πόντων. Γκάλις. Πάει για το καλάθι με αντίπαλο το Σάβιο και θα τον νικήσει 56-62. Παναθηναϊκός ξεφεύγει στους 6.
8 λεπτά και 24 δεύτερα πριν από το τέλος. Βγήκε και πήρε την μπάλα. Πάει στο 1 εναντίον ενός. Ναι. Και δεν αποτυγχάνει. 56-64. Ο Γκάλης παγώνει το παλασπόρ της Σιάς Αντζαρίτα και με time out. Πάντα Γκάλης. Αργά-αργά. Υπό την πίεση του Κολτεμπέλα. Πάει προς το καλάθι. Στέκεται αφού έχει στείλει τον αντίπαλο 3 μέτρα μακριά και η διαφορά στους 10, 59-69. 11, 10, ο Γκάλης δεν βιάζεται, 9, 8, 7, τώρα πάει προς το καλάθι, θα νικήσει και πάλι, 63-73, φτάνει τους 30. Ο Νίκος Γκάλης που νομίζει κανείς ότι είναι έφηβος, κοιτάξτε εδώ. Ο Ραντότη, έξω στον Γκάλη, ακόμα 10 δεύτερα για να γίνει επίθεση. Πάντα Γκάλης. Ασίστ για τον Βράνκοβιτς και 68-81 η διαφορά στους 13. 1 λεπτό και 5 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Βράνκοβιτς παίρνει τον ριμπάουντ, κατεβάζει για την μπάλα. Αλβέρτης για τον Γκάλη, ελεύθερος αυτός στο σουτ. Και 68-83 πρόκειται για θρίαμβο η διαφορά στους 15. Αλλά το παιχνίδι θα τελειώσει με θρίαμβο του Παναθηναϊκού 72-85.